Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Δημήτρη Channel και δεν βλέπετε πακέτα, βλέπετε κανονικό επεισόδιο. Επεισόδιο πέμπτη, το γυρίζω τετάρτη απόγευμα. Πακέτα τέλος λοιπόν, 145 στα 300. Άσχημο αποτέλεσμα, αναμενόμενο όμως από την άλλη. Να πω την αλήθεια ότι προς το τέλος κουραστήκαμε όλοι από τα πακέτα. Οπότε, εντάξει, τα έκανα γρήγορα να τελειώσουν για να επιστρέψουμε στην κανονική ροή των παιχνιδιών. Λοιπόν, καταρχάς, βγήκε ένα καινούριο εδώ πέρα μονό. Πήρα ένα από αυτό, έτσι για να το δούμε. Κέρδη στη σειρά. Αυτό κερδίζεις είτε έτσι, είτε έτσι, είτε διαγώνια. Εδώ είναι το ποσό που κερδίζεις. 1 στα 4,5 και έχει και 10.000 ανώτερο ποσό, 200 το δεύτερο. Λοιπόν, αυτό συμβολάκι εδώ πέρα παίρνεις και 10 ευρώ. Πάμε τα πρώτα μας 10 ευρώ στο επεισόδιο και καλή μας επιτυχία. Εντάξει, τα κλασικά βέβαια σχόλια τα είχα. Εννοείται, όχι εδώ. Τίποτα. Λοιπόν, εδώ έτσι, έτσι, έτσι και διαγώνια, τίποτα. Τι να πω ρε παιδιά, εντάξει, όσοι δεν γουστάρετε το κανάλι μην το βλέπετε. Στην τελική έχω κάνει τα πάντα, αλλά από γκρίνια άλλο τίποτα. Βλέπω κάτω εκεί πέρα ορισμένοι δεν είναι ικανοποιημένοι με τίποτα. Μπαίνουν και τα τρολ. Το κλασικό φαινόμενο. Εγώ σας έχω πει όμως ότι σύμφωνα με τα μαθηματικά ήταν κάτι αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι θα γινόταν. Περίμενα κάτι παραπάνω βέβαια, αλλά το τελείωμα ήταν απογοητευτικό. Πρέπει να πέσει σε καλό πακέτο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Και πάμε στην κλασική ιστορία όπου θα έχουμε τα πάνω κάτω στο μαγαζί και αυτά, με τα καλά του και με τα άσχημά του. Θα έχουμε καλύτερα επεισόδια σίγουρα, αλλά από την άλλη πονάει τσέπη. Λοιπόν, έλα να δώσει μια νίκη τώρα εδώ, έστω σε ένα από τα δύο που έχουμε πάρει. Τίποτα. Και δυστυχώς δεν είχα από τίποτα παρακολούθηση, όπως ήταν τα πήρα. Και για πάμε να δούμε εδώ. Άμα δεν έχεις αυτά παρακολούθηση, παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πενταράκια. Δυστυχώς τίποτα παιδιά, 0 στα 10. Τα βλέπετε τι γίνεται όταν δεν είσαι στα πακέτα. Λοιπόν, πάμε για μια γύρα ακόμα. Πάμε δεύτερη παρτίδα και μετά ό,τι δεν κερδίσει στο πρακτορείο. Σόλον βόηθα. Λοιπόν, επιστροφή λοιπόν στον παλιό τον κλασικό τον τρόπο. Μ' αρέσει αυτό το καινούργιο εδώ πέρα. Εντάξει. Σαν παιχνίδι. Οπ, να την κοινίκη. Οπότε εδώ δεν έχει άλλη, ούτως ή άλλως. Και παίρνουμε το πρώτο μας ευρώ. Το αφήνουμε αυτό. Για πάμε παρακάτω. 107. Πάει προς τα κάτω, ναι. Εντάξει, ήταν και κάποιος που έπαιζε τώρα, οπότε καλό να κερδίσουμε γιατί πρέπει να μας πάρει κανένα από αυτά που παίζουμε. Και να ψάχνουμε μετά. Δεν είναι κυλίτσα κιόλας στην απογευματινή βάρδια.
Όχι. Όχι, παιδιά, δυστυχώς. Και πάμε εδώ. Έτσι, άμα ξεκινάς όπως είναι στον Κισέ, το πιο πιθανό να κερδίσει το προηγούμενο. Ωχ, παιδιά! Λοιπόν, πρακτορείο και επιστροφή. Λοιπόν, παιδιά, όταν θέλετε content που λέτε, δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Μέχρι στιγμής είμαστε 1 στα 20. Εύκολα πάμε στα 44. Γιατί τίποτα αυτό, τίποτα και τούτο, τίποτα και εκείνο, είναι εκείνο στο τέταρτο. 20 ευρώ από αυτά 40 και 2 από αυτά 44. Η νίκη είναι εδώ σε αυτό. Αυτό τίποτα. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν είχα και πληροφόρηση, πήγα έτσι χήμα, αλλά βλέπω ότι τα έχουν κάνει και τα scratch. Τα έχουν κάνει. Μπας ερτώσει, είναι και δύσκολα τα πράγματα. Και δυστυχώς δεν γίνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι που λένε για άλλα κανάλια, ας πάνε να δουν τα άλλα κανάλια. Το δικό μου το κανάλι δυστυχώς σε αυτό το level εδώ πέρα δεν αντέχουμε τόσο. Δεν είναι τα έσοδα τόσο, παιδιά. Δυστυχώς. Εδώ. Τι ευρώ. 3 στα 44. 44, δεν είπαμε. Αν δεν κάνω κανένα λάθος. Και 5-8 στα 44 με αυτό. Δηλαδή, αν θέλετε έτσι να χάνω εγώ χρήματα, ένα σκασμό χρήματα, εντάξει. Παιδιά, δεν είναι δίκιο όμως. Δεν είναι δίκιο διότι εγώ δεν ζήτησα ούτε χρήματα όσοι μπορούν, που δεν δίνει κανένας. Δηλαδή, αν έδιναν, σκεφτείτε τώρα που με κατηγοράνε κιόλας. Όχι, δεν το ξέρω, θα το ακούσετε. Με κατηγοράνε κιόλας. Λες, ζητιανεύεις και κάνεις και ράνεις. Λες και όλοι οι YouTubers του κόσμου δεν ζητάνε subscribe, βοήθεια και share, ας πούμε. Τα κάνουν αυτά περισσότεροι. Δεν μιλάω για όλους, μιλάω για αυτούς που... Ας πάμε αυτό. Για αυτούς που γκρινιάζουν. Γκρινιάζετε, τι γκρινιάζετε. Θέλετε και content, τρομάρα σας. Ωραία. Λοιπόν, 8 στα 44. Εντάξει, αν ευχαριστεί κάποιος, εγώ το κανάλι το κλείνω, δεν έχω και τέτοιο. Ας πάρουν άλλη τα πρωτεία στην τελική. Εγώ 8 χρόνια το κομμάτι μου το έκανα, παιδιά. Ό,τι ήταν να παίξω, το έχω κάνει. Έχω κάνει τόσες σειρές, τόσα πράγματα. Αλλά να χάνω 35 ευρώ το επεισόδιο δεν μπορώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και πλέον αν μειωθούν τα επεισόδια, χάνουμε χρήματα από εκεί. Εάν κάνω πακέτο, κάποιοι βαριούνται. Εκεί μένουμε στα λεφτά μας, αλλά δεν έχουμε καλά επεισόδια. Εδώ έχουμε περισσότερα έσοδα, αλλά τι έσοδα. Άμα έχεις μείον 35 εδώ πέρα, πάνε όλα κουβά, δεν γίνεται τίποτα. Παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά τι θα κάνω. Και εντάξει, το αφήνω τώρα, όσοι θέλετε κλείστε το κιόλας.
Αλλά οι σκέψεις μου για το Δημήτρη Τσάνελ πρέπει να τέτοιο να αλλάξουν. Στην τελική, εγώ το προσπάθησα, αλλά το ελληνικό community αυτό είναι. Το ελληνικό YouTube είναι έτσι. Θέλουν οι περισσότεροι σε βίντεο, σε κανάλι σαν το δικό μου δηλαδή, που έχουν έξοδα, που δεν είναι κάνω ένα, ξέρω εγώ, μιλάω για μπύλο φιλοσοφίες και παίρνω 100.000 views. Εδώ έχουν έξοδα. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει αναλογικά καμία στήριξη. Δηλαδή, πόσο θα πείραζε κάποιον εάν έδινε ένα ευρώ το μήνα, ένα ευρώ το μήνα, ένα ευρώ το χρόνο, για να βλέπει ένα ωραίο content. Αλλά ούτε αυτό είστε διατεθειμένοι να το κάνετε. Μιλάω για αυτούς που γκρινιάζουν, έτσι. Ούτε αυτό είστε διατεθειμένοι να το κάνετε. Τζάμπα μάγκας, έτσι. Τζάμπα μαγκιά. Και βαριέμαι στα σχόλια ο άλλος και έτσι και σε αυτό και ο άλλος ο YouTuber είναι καλύτερος. Λες και ο άλλος ο YouTuber, αλλά και οι άλλοι YouTuber που λέτε από κάτω θα τα ακούσουν και αυτοί κάποια στιγμή, όπως τα ακούω και εγώ τώρα. Και είχα σκεφτεί και πολύ σοβαρά να κάνω και το comment section να το κλείσω, παιδιά. Αλλά δεν έχει και νόημα πια, ας πούμε. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, γιατί εντάξει, όταν ακούω και για εθισμένους και για το ένα και για το άλλο, εγώ παιδιά εθισμένος, ξεθισμένος, εδώ δεν παίζει το κανάλι σε αυτά τα επίπεδα. Καταρχάς μόνο εγώ το έχω κάνει αυτό, να παίζω τέτοια ποσά εδώ πέρα, αλλά πλέον δεν γίνεται να χάνουμε τόσα ποσά. Δυστυχώς δεν γίνεται, παιδιά. Εάν θέλετε κάτι, ένα τέτοιο content, με αυτά τα views και με αυτή τη στήριξη δεν βγαίνει. Το τι θα γίνει το κανάλι θα το αποφασίσω. Θέλει μεγάλη σκέψη. Είναι 7-8 χρόνια. Εγώ το κομμάτι μου το έκανα, όπως σας είπα και πριν. Δεν διαπορίζομαι από εδώ. Εδώ όμως, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω και να μπαίνω και μέσα. Έκανα τα βιντεάκια μου. 8 χρόνια είμαστε στην κορυφή. Δεν έχω να αποδείξω κάτι. Με 11 εκατομμύρια, 12 views, τι να αποδείξω. Ας έρθουν λοιπόν οι επίδοξοι, οι καινούργοι, να αναλάβουν αυτοί που είναι και καλύτεροι από μένα και, εν πάση περιπτώσει, θα τα ακούσουν και αυτοί όμως. Σας το ξαναλέω, αυτός ο κόσμος ο τοξικός, μετά λένε εμένα ότι γκρινιάζω. Εγώ γκρινιάζω, πότε γκρίνιαξα? Με αυτούς γκρινιάζω εδώ, που αρχίζουν, αυτοί μάλλον γκρινιάζουν και παρασέρουν και εμένα φυσικά, γιατί είναι τζάμπα μάγκες, παιδιά, γι' αυτό. Τζάμπα μάγκες μια ζωή. Έτσι είναι τα πράγματα. Η τζάμπα μαγκιά, όταν κατηγοράς κάποιον, όταν έχεις απαιτήσεις από κάποιον, πρέπει και εσύ να είσαι σωστός απέναντί του. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, 8 στα 44. Θα δούμε πού θα τα πούμε τώρα.